Κύριε Γεωργιάδη, καλώς ήρθατε στον νομό, στη γενέτρια του Εθνάρχη και Ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το όραμά σας για την Νέα Δημοκρατία? Θέλω τη Νέα Δημοκρατία πολιτικά κυρίαρχη, όπως ακριβώς την έφτιαξε, τη σχεδίασε, την ονειρεύτηκε και την πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Καραμάλης. Δεν θέλω τη Νέα Δημοκρατία δευτεραγωνιστή στην πολιτική ζωή, αλλά πρωταγωνιστή. Τη θέλω κάθε μέρα στο επίκεντρο των πολιτικών γεγονότων. Αυτό για να γίνει, χρειάζεται να τη δώσουμε ξανά ενέργεια, μαχητικότητα, νέα οργανωτική δομή, να την ανοίξουμε στην κοινωνία, να τη φέρουμε κοντά στο λαό, να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και κυρίως να την κάνουμε να δώσει την ιδεολογική μάχη που χρειάζεται. Σε έναν καραμαλοκρατούμενο νομό, τα ποσοστά σας είναι υψηλά, όπως είναι και πανελληνίως από ό,τι είδαμε σήμερα το πρωί. Είναι μια απάντηση στην οικογενειοκρατία? Θα έρθω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όπως όλοι στη Νέα Δημοκρατία και πιστεύω όλοι οι Έλληνες. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι και μια προσωπικότητα που έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της Νέας Δημοκρατίας και έχει πάει πολύ, πολύ πέρα, πολύ πέρα των ορίων αυτής. Εδώ είμαι, όπως περιοδεύω όλη τη Μακεδονία, διότι θα το θεωρούσα αδιανόητο να μην περάσω από τις Σέρες, αν είναι δυνατόν. Τώρα τα ποσοστά μου ελπίζω να είναι ψηλά. Φαίνεται ότι έχω ρεύμα. Αυτό θα το δούμε στην κάλπη. Θα ήθελα και μια τοποθέτησή σας για την αμφιλεγόμενη δήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας για τις κοινές περιπολίες στο Αιγαίο. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούμε να αφήσουμε ούτε κατά κεραία παράθυρο για συνδιαχείριση του Αιγαίου με την Τουρκία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Η Τουρκία ψάχνει πολλές δεκαετίες την ευκαιρία για να πατήσει το πόδι στο Αιγαίο και δεν πρέπει να της το επιτρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.